Από εδώ. Γεια σας. Κάνετε, γεια σας. Τι κάνετε. Γεια, ρε. Γεια σας. Γεια σας. Εξαιρετικό. Γεια σας, κορίτσια. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Σας έχει κρατήσει η Μαριλένα εδώ δίπλα στα βιβλία. Έφτασα να τραβήξω φωτογραφία που ερχόσαστε με τα αυτοκινητάκια και φοβερή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα. Έχουμε την Άλκη Ζέη κοντά μας. Ποιος δεν την ξέρει. Να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι μία από τις προβολές των βραβευμένων ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Να δώσω το λόγο στην Άλκη Ζέη, που είναι κοντά μας, να μας πει δύο κουβέντες. Το τέλος της προβολής θα εξακολουθεί να είναι μαζί μας, μπορεί να απαντήσει ερωτήσεις και επίσης είναι εδώ βιβλία της που έχει την καλή διάθεση να τα υπογράψει όσο θέλει να... Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ συγκινημένη που βρίσκομαι στην Άνδρο, γιατί κάποια φλέβα, κάποιο αίμα ανδριώτικο, ωραία τις φλέβες μου. Ο παππούς μου ήταν ανδριώτης, αλλά μετά εγκαταστάθηκε στην Κρήτη, γεννήθηκαν εκεί τα παιδιά του και θεωρούνται κρητικοί. Εγώ δεν θεωρούσα ποτέ ότι είμαι κρητικιά, αλλά το αίμα το ανδριώτικο το αισθάνομαι. Και χαίρομαι πολύ που θα προβληθεί αυτό το ντοκιμαντέρ, που έγινε με πολύ λίγα λεφτά και με πολύ αγάπη. Το σκηνοθέτησε η Μαργαρίτα Μαντά, το σενάριο και σε όλα τη βοήθησε ο γιος μου ο Πέτρος Σεβαστίκουγλου, που είναι και αυτός σκηνοθέτης, γιατί κανείς άλλος δεν με γνώριζε τόσο καλά όσο αυτός. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και πραγματικά νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση. Θα τα πούμε και μετά. Θα σας πω μια ιστορία, ένα παραμύθι που έχει πολλές αφετηρίες, πολλοί έχουν μια αφετηρία στη ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω γιατί, μου πέσανε πάρα πολλές. Δεν υπάρχει λογοτεχνικό έργο που να μην έχει βιωματικά στοιχεία. Αν με ρωτούσαν τι θα ήθελα να έχει εξαφανιστεί από τη ζωή μου, θα απαντούσα αμέσως, χωρίς να σκεφτώ. Ο Δεκέμβρης του 44. Και αυτή η βόμβα που έπεσε στο σχολείο, στην πλατεία Κυψέλης, και πήγα εγώ λίγο πιο αργά και είδα σε ένα φορείο τη ζώος να κρέμεται το πόδι της και το χέρι της και μετά στο νοσοκομείο που πήγα στην Αγία Όλγα και ήταν μία φρίκη. Και τώρα που γράφω για αυτόν δεν ψάχνω να βρω τις αιτίες. Θα γράψω σκηνές σαν να είναι κινηματογραφική ταινία. Θέλω να γράψετε για τον ανιψιό μου, το Θοδωρίζει. Το βιβλίο αυτό το βρήκα στο Λαθήνα γιατί ζούσαμε εκεί και λεγόταν Πέτρος Γουόρ και το διάβασα στα παιδιά μου και κατάλαβαν λίγο την ιστορία της Ελλάδας. Αυτό είναι για την Ελίζα, την εγγονή. Ελίζα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας κουράζω με τώρα. Όλα. Της αρέσει. Ο παππούς μου ήταν ηθοποιός στην Άρισα. Ναι. Την εποχή εκείνη και ήταν αντάρτης, έφυγε με τον αντάρτικο στη Ρουμανία. Πώς το στο θέατρο Βεάκι, μακρύ. Και έχουμε έργα του στο σπίτι, έχουμε τα τότε που ήταν δακτυλογραφημένα. Ναι. Στο... Και κοιτούσα τις φωτογραφίες, λέω, έχει εγώ. Ναι. Και ήταν τότε όλοι οι καλλιτέχνες όμως φαίνανε. Απίστευτο. Καληνύχτα σας. Δεν μου λες. Το άνοιξε το τηλέφωνο σου. Το άνοιξα. Μπράβο. Σε πόσο είναι ώρα υπολογίζεις. Σε κάνα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Όχι, τέταρτο. Ένα φιλάρι. Έμαθα εδώ στην Άνδρο από ειδικούς ότι έχει βρει βιβλίο ιστορικού που γράφει
ότι καταγόμαστε οι Τζέιδες από οικογένεια Δόγιδων. Σε παρακαλώ και να ξέρετε πώς θα μου φέρεσαι από εδώ και πέρα. Πήρα τον εντρότη μου και του είπα, πρέπει να μου ανεβάσει τα ποσοστά. Υπάρχει και θηρεός, το οποίο θα βάλω... Κόσμο. Το οποίο θα βάλω στα βιβλία μου τώρα. Και να ξέρετε την επόμενη φορά που θα μου προσκαλέσετε, το αμαξάκι θα το έχετε στολίσει, θα έχετε βάλει τα υπόσχημα, δεν θα έρθω ό,τι. Είναι περιγραφή στο γιο της το πρωί στο τηλέφωνο. Με πήραν εμένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ανοιχτό και εγώ χαιρετούσα τον κόσμο σαν τη Βασίλισσα Φρυδερίκη.